Είπε λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε με την τροπολογία, να την πάρετε πίσω και να φέρετε πιο κατανοητό κείμενο. Ο κύριος Σαχινίδης απάντησε, κυρία Πρόεδρε, όσα αναφέρονται στην τροπολογία είναι κατανοητά. Η κυρία Παπανδρέου όμως ήταν έντονη και πιεστική σε αυτά που έλεγε και συνέχισε. Δεν θα κάνει η κυβέρνηση ό,τι θέλει. Δεν θα βάλω σε ψηφοφορία την τροπολογία. Κρατείτε για την ολομέλεια. Ο κύριος Σαχινίδης ευνηδιάστηκε εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, επειδή αντιλήφθηκε τι ακριβώς θα γινόταν αν η τροπολογία δεν περνούσε, συνέχισε. Τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Πρόεδρε, δηλαδή ακυρώνεται την πρωτοβουλία που κάνει η κυβέρνηση? Η κυρία Παπανδρέου επέμενε ξανά, θέλω διευκρινήσεις τι εννοείται με την τροπολογία και τι σημαίνουν οι συμφωνίες. Με την παρέμβαση και του εισηγητή του Πασόκ, τελικά η κυρία Παπανδρέου αναγκάστηκε να βάλει σε ψηφοφορία την τροπολογία, η οποία και πέρασε.